Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Λάκη Βίγκα. Είναι πρόεδρος νεοχωρίου στο Βόσπορο. Κύριε Βίγκα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαρά και τιμή μας που σας φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην Κρήτη TV. Ευχαριστώ και εγώ και χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Εύχομαι σε εσάς, στους ακροατές, στη διεύθυνσή σας και εύχομαι όλα να πάνε καλά, διότι το 2020 πραγματικά ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Όντως, μια δύσκολη χρονιά. Το κλίμα εκεί, στους Έλληνες της πόλης, ποιο είναι? Κοιτάξτε, είναι, γνωρίζω ότι δεν είμαστε πάρα πολύ αριθμητικά. Είμαστε μικρή μια κοινότητα πλέον, αν και έχουμε μια μεγάλη ιστορική παράδοση. Και έχουμε ένα πολύ μεγάλο οργανόγραμμα στην κοινότητα, βέβαια. Παρ' όλα αυτά, πήγαμε αρκετά καλά με όλους τους περιορισμούς της πανδημίας, τους περιορισμούς τους οικονομικούς που αντιμετωπίζουμε. Νομίζω ότι η ομογένεια μπόρεσε και δραστηριοποιήθηκε και πάλι σε ένα αιώπιο κλίμα, με κάλαντα, με δέντρα, σε κοινότητες στο πέρα, το ζωγράφο, το σχολείο, τη μεγάλη του γένου σχολή, το Ζάπιο, η Ήμβρος, όλοι δραστηριοποιήθηκαν και μπορέσαμε να κάνουμε τα έθιμά μας, έστω και μέσα σε περιορισμούς. Βέβαια, ήταν ένα κλίμα το οποίο είναι πρωτόγνωρο για όλους μας. Είναι πολύ δύσκολη με περίοδος με τα lockdown που αντιμετωπίζουμε όλοι και εδώ το ίδιο. Διότι τα κρούσματα είναι πολλά, η κίνδυνη είναι μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, είχαμε την ευλογία αυτή και φέτο να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες, έστω και μέσα σε ένα περιορισμό. Κύριε Βίγκα, πόσοι Έλληνες είναι αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, από την κοινωνική δικτύωση μας παρακολουθείτε ίσως. Υπάρχουν πολλές στην Ελλάδα. Δεν είμαστε πάρα πολύ. Πρέπει να είμαστε γύρω στους 3.000. Στην Ήμβρο περίπου 300-400 άτομα αυτήν την περίοδο. Το καλοκαίρι αυξάνονται. Πάντως είναι ένας αριθμός ο οποίος δεν τα βάζει κάτω και πραγματικά δουλεύει συστηματικά και θα έλεγα και αρκετά σκληρά για να συνεχίσει αυτή την παράδοση και την παρουσία η οποία είναι και ιστορική κληρονομιά, είναι μεγάλη. Αλλά και δεν μόνο πηγαίνουν μπροστά πίσω, αλλά πάνε μια μπροστά. Δηλαδή δεν μόνο απλώς αναφερόμαστε στο παρελθόν και στις δόξεις και στις σπουδαίες μέρες του παρελθόντος, αλλά δημιουργούμε και μια παρουσία σήμερα με την ευρύτερη κοινωνία, δίνοντας ένα παρόν δυναμικό και στον πολιτιστικό χώρο και σε άλλους χώρους, και στο λατρευτικό βέβαια, όπως παρακολουθείτε ενδεχομένως, αλλά έχουμε και μια προοπτική για το μέλλον. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια λειτουργούμε και όχι μόνο για μας αλλά για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές που θα έρθουν και τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και έρχονται τακτικά εδώ στην πόλη. Κύριε Βίγκα, και διαβιούν μαζί μας. Μάλιστα. Ένα μήνυμα προς τους κριτικούς, προς τους Έλληνες που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή από την όμορφη και ξεχωριστή πόλη. Το μήνυμα είναι ένα μήνυμα αγάπης, ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης και κουράγιου. Νομίζω ότι εμείς εδώ το έχουμε αυτό το κουράγιο και το παλεύουμε και φαντάζομαι ότι καθένας στη γειτονιά που βρίσκεται, στο σπίτι που βρίσκεται, στον χώρο που βρίσκεται μπορεί να δώσει τον ίδιο δυναμισμό και να πιστεύει, να μην απαγοητευτούμε. Είναι μια περίοδος η οποία μας δημιούργησε πολλούς φόβους, αποστάσεις, μάσκες και αλλαγές στην καθημερινότητά μας, αλλά πρέπει να ελπίζουμε και να αισιοδοξούμε για το μέλλον. Ελπίζω τώρα και εσάς. Εσάς και όλο το ακρατήριο και όλους τους φίλους μας στην Κρήτη. Αισιοδοξία και να πιστεύουμε σε μια δυναμική νέα χρονιά που θα μας έρθει. Ευχόμενοι σε όλους τα καλύτερα, στις οικογένειές σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βίγκα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, με υγεία πάντα. Από τον Βόσπορο, από την Ηχώρη, τα Θεραπεία, χαίρετα. Να είστε καλά.